πολιτείας και της τοπικής, αν θέλετε, αυτοδιοίκησης, στον αθλητισμό. Καλή ώρα δε στην εγκατάσταση που έχουν οι υπόλοιποι και στην κατάσταση. Και είναι με σκόπο μου ότι θα πρέπει και εφόσον μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αυτοί οι άνθρωποι που θα είμαστε σε λίγο, τις γνώσεις μας, την επαγγελματική μας ιδιότητα, έτσι που να οργανώνουμε αγώνες στην πόλη μας υψηλού επίπεδου. Αυτό στο κάτω-κάτω το αποδείξαμε και ιδιαίτερα και με τον τελευταίο αγώνα και μάλιστα αν θέλετε και διεθνών διαγραφών. Από πάρα πολύ συγκριθήκαμε και με εταιρείες που οργανώσαμε, δεν λέμε ονόματα τώρα, που οργανώνουν αγώνες στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πολύ μεγάλους συλλόγους. Βέβαια, δυστυχώς δεν μπορούμε να μην υπάρχει ένα χρηματικό ποσό. Προσπαθούμε με το δυνατό, δυνατότερο, με το λιγότερο χρηματικό ποσό να οργανώνουμε τους αγώνες, οι οποίοι να σου πω κάτι, φτάνουν τα χρήματα. Φτάνουν. Στα 15 για που οργανώνουν άλλοι, ας οργανώσουν. Χορηγούς από ό,τι δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται να το χορηγούσουν. Μπορούν και τα καταφέρουν. Σκοπός είναι να θέλουν να διευρυνθεί αυτή η ομάδα. Δεν θέλουμε να, να την έχουμε μόνο και μόνο για πάτημα, να διευρυνθεί. Σαφώς στην πορεία ήδη έχουμε ανακοινώσει και τον επόμενο αγώνα του Μαραθώνιου που θα γίνει 29 Απριλίου. Θα είναι και πρώτη φορά και αγώνας ξεχωριστός για παιδιά, στο οποίο θα υπάρχει ξεχωριστή παραβλέψη για τα παιδιά. Και μάλιστα η σκέψη είναι από μια ηλικία και κάτω να μην πάρουν ούτε χρήματα τα παιδιά. Λογικό είναι και προνόητο είναι. Η σκέψη είναι γύρω στα 18-20 χρόνια και κάτω να μην πάρουν χρήματα. Βέβαια έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποιες δυσκολίες ο αγώνας των παιδιών. Η ευθύνη βασικά μην πάθει κάτι το παιδί, αλλά θα το δούμε στο ξεπεράσουμε αυτό. Όπως ξεπεράσαμε και ένα στον άλλο. Όσοι ήρθατε και τέξα στον αγώνα, είδατε ότι ό,τι εξοπλισμό είδατε είναι δικό μας. Δηλαδή έχουμε γίνει και προσπαθούμε να γίνουμε αυτάρκες, να μην εξαρτιόμαστε από κανένα. Τα πάντα. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, πώς το λένε, αψίδες, τα πάντα. Βέβαια έχουμε και την υποστήριξη και την βοήθεια ό,τι αφορά το θέμα του εξοπλισμού και του αθλητικού οργανισμού συλλόγου του ΦΥΠΟ, ο οποίος υπήρχε σε αυτό το πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι να οργανώσουμε κοινές προπονήσεις. Έχουμε τα email, έχουμε την κατάσταση όλων των παιδιατών. Ας το πούμε ότι ας επιδερώσουμε κατάσταση μελών. Αν είναι σωστή αυτή η έκφραση, και εγώ θα την έλεγα έτσι. Κατάσταση μελών. Θα επικοινωνούμε με email. Ο Γιώργος Γεροντίδης, Γιώργο, δεν το κοντά, είναι πολύ ειδικό σε ό,τι αφορά τις ασύσεις των διατάσεων. Μάλιστα θα σας σταλούν email ιατρικές συμβουλές, διατάσεις, ειδικές ασκήσεις κτλ. Που έχουμε συλλέξει από διάφορα περιοδικά. Θα υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία μέσω email με αυτόν τον τρόπο, όπως θα υπάρχει μια επικοινωνία τόσο με τα κινητά μας, αλλά τόσο και με τα email μας, στο οποίο οργανώνουμε στο μέλλον κοινές προπονήσεις. Το μέλλον στο μέλλον, ακόμα και στο άμεσο μέλλον. Διαδρομές, ευτυχώς το μέλλον έχει πάρα πολλές και καλές διαδρομές. Βέβαια, ο χώρος μας, ο στέκης μας είναι εδώ. Υπάρχει ο στίβος το Ταρτάν μέσα, υπάρχει ο φωμάτινος στίβος γύρω από 1.400 μέτρα, όπως υπάρχει και όσο Ολυμπιακό χωριό. Να ξεκινήσω και να καλέσω έναν-έναν, δεν θα πω περισσότερο, να το πω έναν-έναν από την ομάδα, με αλφαβητική σειρά.